Ακόμη μια φωνή έρχεται να ενωθεί με όλες αυτές που ζητούν άμεση αξιοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για το Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλλιεών της πόλης, τα μέλη του οποίου επισημαίνουν ότι έχει χαθεί πολύς και πολύτιμος χρόνος σε ό,τι αφορά το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, δεν υπάρχει πολυτέλεια για άλλες καθυστερήσεις. Η πλήρης εκμετάλλευση του λιμανιού πρέπει να γίνει πρωταρχικός στόχος των αρχών, υποστηρίζουν οι ερασιτέχνες αλλιείς της Αλεξανδρούπολης. Αυτό που θα θέλαμε σαν σύλλογος εμείς είναι να μας βοηθήσουν ώστε να μπορέσουμε να ελιμινιστούμε όλοι οι ερασιτέχνες σε ένα χώρο. Προσπαθούμε, πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά θα το καταφέρουμε. Την ίδια ώρα καλούν όλους τους φορείς να ενώσουν τις φωνές τους, να μην διασπώνται σε διάφορα μέτωπα και να εκμεταλλευτούν όποιες ευκαιρίες δίνονται ώστε το λιμάνι της πόλης να πάρει τη μορφή ενός πραγματικά αναπτυξιακού κόμβου. Αποστολή του συλλόγου μας είναι η εξυπηρέτηση των μελών στο λιμάνι της πόλης και η συνεργασία με τους φορείς του λιμανιού, όσο και με τους άλλους συλλόγους που υπάρχουν στην αυτή, των μηχανοκρατών, των παρακτίων αλλιέων, των ιστιοφόρων και των φουσκωτών που είναι δίπλα μας. Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλλιεών Αλεξανδρούπολης λειτουργεί πάνω από 35 χρόνια στην πόλη και απαρτίζεται από άτομα που έχουν ως κίνητρο την αγάπη για τη θάλασσα. Το πρωί της Κυριακής, μάλιστα, τα μέλη του Συλλόγου έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Πιστεύω ότι το θέμα του λιμανιού δεν το χειριστήκαν σωστά μέχρι τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι περάσαν από τα πόστα αυτά. Θα πρέπει να σοβαρευτούν όλοι και τα χρήματα που δίνονται τώρα στην καινούργια περίοδο θα πρέπει να προσπαθήσουν να τα εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πιστεύω ότι όλοι οι φορείς της πόλης πρέπει να συνεργαστούν σε αυτό. Είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται Οργανισμός Λιμένα, είτε λέγεται Λιμεναρχείο, είτε λέγονται ανεξάρτητες προσπάθειες, είτε λέγονται οτιδήποτε λέγονται. Θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι μαζί να εκμεταλλευτούν τα ποσά που δίνονται τώρα για να μπορέσει το λιμάνι πλέον να πάρει τη μορφή που πρέπει να πάρει.